να δείξετε στη Μαριλένη τη φωτογραφία που σας έστειλα το πρωί. Ναι. Μαριλένη μου, θέλω να σε ευχαριστήσω και εσένα πάρα πολύ και τον Λουί χθες που έχεις αναλάβει εσύ σήμερα. Ο Λουί χθες, ειλικρινά σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Μόλις εσύ να δείξαμε, ναι. Πιάστηκε η ψυχή μου, είναι αλήθεια. Χαίρομαι που είσαι έτσι όμως στους δύο πολλά τώρα. Δείξατε την και του κόσμου, με πειράζει. Δείξατε την αν θέλετε. Είναι λίγο δύσκολο να μην γυρίζω στην τηλεόραση να σας βλέπω, αλλά θα συγκρατηθώ. Δείξατε την και του κόσμου έτσι για να πάνει η διαφορά. Ναι, να κάνει zoom στο χάρι. Μάνα μου, τι. Εντάξει, να σου πω κάτι. Μακάρι πάντα να είναι για όλον τον κόσμο περαστικά. Όταν είναι τέτοια γεγονότα, ούτε καν να τους δίνουμε σημασία, δεν αξίζει τον κόπο. Μακάρι πάντα για όλους να είναι περαστικά. Ήταν αδύνατο να ήμουν σήμερα εκεί, παρόλο που το ήθελα πάρα πάρα πολύ. Βλέπουμε την φωτογραφία, αν ήταν την και ο κόσμος, αλλή μόνο, ξέρουμε το. Και αγαπούμε σε πάρα πολλά. Είπαμε τους ότι είναι αρκετά αύριο, να μην ανησυχούν καθόλου. Ναι, 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 ευχαριστώ πάρα πολλά, Χριστιανά μου, να σου πω την αλήθεια. Νομίζω να κάνουμε σύνδεση. Πω σπίτι σου. Μην ανησυχείς, κυκλοφορώ και οπλοφορώ με ό,τι απολυμαντικών υπάρχει. Έχω πάρει όλες τις προφυλάξεις. Φορώ μασκούλες κάπου εδώ. Είχα τη μασκούλα μου πριν λίγο. Μισό λεπτάκι. Δεν την έχω εδώ κοντά μου δίπλα. Θα κρατήσω μία απόσταση. Ρώτησα και τον γιατρό μου. Μου είπε τι να κάνω κατά γράμμα για να μην αρρωστήσω κανένα. Μου είπε επίσης ότι από αύριο δεν θα κολλήσω κάποιον. Είναι εντάξει. Νιώθω ήδη πολύ πολύ καλύτερα. Ήταν έτσι ζόρικες ημέρες, αλλά εντάξει, σημασία έχει ότι είναι περαστικά αυτά και δεν είναι τίποτα. Να ξεκουραστείς, να πίνεις τους ηλεκτρολίτες σου έτσι να αναπληρώσεις τα υγρά. Και ναι, για πολλοί μας η πάντα βοηθά, λέω το για τους φίλους, γιατί εμείς που έχουμε μωρά του, τα ούρλα, βαρβάρα μου, ναι. Ναι, ναι, ναι. Πλένουμε τα χέρια μας, τα νησιτικά μας. Έκαμε μου φοβερή εντύπωση όταν πήγα στις πρώτες βοηθήσεις του νοσοκομείου, έτσι πριν έρθει εκεί και ο γιατρός μου κλπ. Να δούμε τι και πώς, γιατί προσπαθήσαν οι άνθρωποι για να επέστρεφα από χθες στη δουλειά μου, αλλά ήταν αδύνατον, ήταν πρακτικά αδύνατον να σηκώθω από το κρεβάτι, ήμουν με τους ορούς κλπ. Υπήρχε μια γιατρός η οποία ήταν έγκυος. Και κάποια στιγμή, έτσι ώρα 5 το πρωί, που άρχισα να φέρνω λίγο το νου μου και καταλάβαινα τι έγινε του, φώναξα τη σκελέτη, να σε ρωτήσω κάτι, εσύ που είσαι έγκυος, λέω ότι είσαι και λοιπά, αυτά. Ένα ανησυχείς, γιατί η γαστρεντερίτιδα, η αλήθεια είναι ότι αν σε πιάσει πάρα πολλά, γιατί κάποιοι μπορεί να την περάσουν στο σπίτι με λίγη διατροφή, ρύζι, φιδέ κλπ. Και να την περάσουν πιο ανώδυνα. Υπάρχουν περιπτώσεις που χρειάζεται να νοσηλευτείς, όπως ήταν μία από τις δικές μου που έπρεπε να μείνω μέσα δύο βράδια. Και ρώτησα τη λοιπόν, πώς δεν κολλάτε εσείς? Και λέει μου, εγώ πλένω συνέχεια τα χέρια μου. Αντί στα χέρια μου, λέει, είναι χάλια επειδή πλένουμε συνέχεια. Οπότε είναι σημαντικό να πλενόμαστε συνέχεια. Καταλαβαίνεις ότι μετά που την έπαθα, πλενίσκουμε κάθε 5 λεπτά, όπου πάω, όπου αγγίξω κλπ. Να αρχίσω με άλλα τώρα, να τους ρωτώ αν πλένονται. Εν τω μεταξύ, ήδη επλυνείς και τους συνέχεια. Σκέφτομαι τώρα. Τις τελευταίες μέρες η αλήθεια είναι ότι πλενόμω συνέχεια πριν να φάω κλπ. Και την τελευταία εβδομάδα σκέφτηκα ότι ρε μπατσί είμαι υπερβολική και πλένομαι συνέχεια. Και χαλάρωσα λίγο την τελευταία εβδομάδα. Και έπαθα τόσο ανοξία γαστρεντερίτιδα που δεν μπορούσα να σταθώ στα πόδια μου με ορούς και λοιπά, γιατί αφυδατώθηκε ο οργανισμός, αλλά εντάξει. Τελικά είναι υπερβολική. Τελικά δεν ήμουν υπερβολική, Μαριλένη μου, αλλά να σου πω ότι είσαι πραγματικά υπέροχη, σας βλέπω και σας χαίρομαι όλους, επιθύμησα τα παιδιά πάρα πολλά. Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ, όπως είπα και σε εσένα και στο Λούι, αλλά και σε όλη την ομάδα της εκπομπής, η οποία συνεχίζει ακάθεκτη και σας έβλεπα και χθες από την κλινική, σήμερα από το σπίτι. Σας βλέπω και σας χαίρομαι ειλικρινά και ευχαριστώ όλον τον κόσμο για την αγάπη του, γιατί σήμερα το πρωί μου είπε και η sister στην κλινική ότι πάρα πολλοί κόσμος πήρε τηλέφωνο και ρωτούσε. Κόσμος ο οποίος δεν έχουμε γνωριστεί ποτέ προσωπικά, αλλά όλα αυτά τα χρόνια μέσα από αυτήν την προσωπική καθημερινή σχέση που έχουμε, γιατί είναι προσωπική αυτή η σχέση, δεν είναι ότι απλά έχουμε αυτή την επικοινωνία, νιώθω ότι έγινε προσωπική σχέση με τον κόσμο. Οπότε τους ευχαριστώ όλους μέσα από την καρδιά μου για τις ευχές, για τα περαστικά, για τα τηλεφωνήματα, όλον τον κόσμο. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Και αύριο επιστρέφω και πιστεύω ότι θα είμαι πολύ καλά μέχρι αύριο.
Πάτε να δούμε. Καλή όλη τη θετική μας ενέργεια, Ανά Γιάννης Χριστιανό. Και σε περιμένουμε και εμείς ως τηλεθεατές να επιστρέψεις. Σας ευχαριστώ πολύ, Μαριλένη μου, είσαι υπέροχη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σ' αγαπώ, ξέρεις το. Ξέρεις. Είναι απέρα αισθήματα και εγώ σε αγαπώ. Σας ευχαριστώ όλους πάρα πάρα πολύ. Και να ευχαριστήσω φυσικά και το κανάλι που έτσι εκεί στηρίζει και μου λέει πάρε τις μέρες σου, πάρε το χρόνο σου, αλλά αύριο επιστρέφω τριμύτερη. Ευχαριστώ όλους πάρα πάρα πολύ. Γεια σου.